Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Νέο συναγερμός σήμανε στη διεθνή κοινότητα από την πληροφορία ότι η Βόρειος Κορέα ετοιμάζει μία ακόμη πυραυλική δοκιμή. Σύμφωνα με τη Σεούλη, Πιονγκιάνγκ έχει μεταφέρει ήδη αναβαλιστικό πύραυλο στις ακτές της χώρας και ανά πάσα στιγμή μπορεί να προχωρήσει στην εκτόξευσή του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαμηνύουν ότι η υπομονή εξαντλήθηκε, ενώ πυκνώνουν και τα σύννεφα πολέμου στην Κορεατική Χερσόνησο. Τύμπανα πολέμου χτυπούν στην Κορεατική Χερσόνησο με την Πιονγκιάνγκ, την Ουάσιγκτον και τη Σεούλ να βρίσκονται ένα βήμα πριν από την εμπλοκή, αδιαφορώντας πλήρως για την παγκόσμια κατακραυγή που προκαλούν οι απειλές του για πυρηνικό ολοκαύτωμα. Ο Κιμ Γιονγκ-ουν ετοιμάζεται για ένα νέο χτύπημα. Νοτιοκορεατικά μέσα αποκαλύπτουν ότι το καθεστώς μετέφερε ήδη έναν βαλιστικό διυπηρωτικό πύραυλο στη δυτική ακτή και ανά πάσα στιγμή ο Βορειοκορεάτης δικτάτορας μπορεί να πατήσει το κουμπί. Goes crazy talking about sanctions and war. Our will of vengeance will become 100,000 times stronger. Τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν και στη Νότια Κορέα με το πολεμικό ναυτικό της χώρας σε μια επίδειξη δύναμης να πραγματοποιεί γυμνάσια με πραγματικά πυρά, διαμηνύοντας ότι αν ο εχθρός προχωρήσει σε οποιαδήποτε πρόκληση θα τον στείλουν στο βυθό. Λίγο νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έδιναν το OK στη Σεούλ για να εξοπλίσει τους πυράβλους της με μεγάλης ισχύος πυρηνικές κεφαλές, με την Ουάσιγκτον να ξεκαθαρίζει ότι η υπομονή της από τις προκλήσεις του Κιμ εξαντλήθηκε. War is never something the United States wants. We don't want it now. But our country's patience is not unlimited. We will defend our allies. Μια άμεση σύγκρουση στην περιοχή εμποδίζουν για την ώρα η Κίνα που στηρίζει τη Βόρεια Κορέα και η Ρωσία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να προειδοποιεί ότι ένας πόλεμος στη Χερσόνησο θα οδηγούσε σε παγκόσμια καταστροφή. Αν ο Κιμ Γιονγκ-ουν πατήσει ξανά το κουμπί προκαλώντας με την εκτόξευση νέου πυράβλου, κινδυνεύει να ξεπεράσει κάθε κόκκινη γραμμή που έχει τεθεί από τη διεθνή κοινότητα. Και αναλυτές εκτιμούν ότι τότε η διπλωματία ίσως να μην μπορέσει να αποτρέψει τις στρατιωτικές επεμβάσεις. Σε όλο τον πλανήτη, λοιπόν, υπάρχει ο φόβος για τη νέα εμφάνιση της πιο γνωστής ίσως παρουσιάστριας ειδήσεων στον κόσμο που αναγγέλει 40 χρόνια τώρα τις επιτυχίες του καθεστώτος, αποθεώνοντας παράλληλα το Κιμ που κατέχει, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, τόσα πυρηνικά ώστε να μπορεί να κάνει σκόνη τους αντιπάλους του. Πυκνώνουν λοιπόν τα σύννεφα του πολέμου και πάμε να δούμε όλες τις πληροφορίες με τη βοήθεια του Θανάση του Δρουγού, του διεθνολόγου και στρατηγικού αναλυτή. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Λίνα μου. Καλησπέρα. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί? Κάθε μέρα έρχονται και πιο ανησυχητικές πληροφορίες και το ερώτημα που μπαίνει είναι εάν θα αντιδράσουν πότε και πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κοίταξε να δεις, από πλευράς διπλωματικής μην περιμένουμε τίποτα στα Ηνωμένα Έθνη. Είναι υποκαθεστώς κυρώσεων από το 2006 πολύ σκληρών. Mm-hmm. Και κάθε χρόνο υπάρχουν και κλιμακωτές κυρώσεις. Δεν μπορώ να πω ότι είναι παραλυτικές. Παραλυτικές θα ήταν κυρώσεις αν είχε μπει μέσα εμπάρκο πετρελαίου από την Κίνα και τη Ρωσία. Αλλά εκεί δεν έχουμε φτάσει ακόμα, γιατί προφανώς έχουν η Κίνα και η Ρωσία το βέτο. Άρα, ό,τι συζητήσεις γίνονται στα Ηνωμένα Έθνη αναφορικά με το θέμα νέων κυρώσεων που θα πιέσουν το καθεστώς, από αυτά δεν καταλαβαίνει ο Κιμ. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται με τίποτα αυτό το υπογράφω να παραδώσει πυρηνικά όπλα. Έχει τις εμπειρίες, όπως λέει ο ίδιος, από Καντάφη και Σαντάμ και την ανατροπή την οποία υπέστησαν και συνεπώς γι' αυτόν και το καθεστώς και για την γλύκα του που κυβερνάει είναι αυτή τη στιγμή τα πυρηνικά όπλα ως αποτροπή απέναντι στο οτιδήποτε. Άρα τώρα, να περιμένει κάποιος ότι το καθεστώς αυτή είναι ξέχνατο. Στη βάση αυτή που θέτεις, Θανάση, ναι. Υπάρχουν πληροφορίες ότι οι Αμερικανοί αρχίζουν και σκέφτονται την mm-hmm. επανατοποθέτηση πυρηνικών όπλων στην Σωστό. Νότια Κορέα, στη Σεούλ, mm-hmm. με κάτι το οποίο νομίζω έπαυσε να υφίσταται το 1991, ή διορθωσέ με αν κάνω λάθος. Σωστά, το 1991 αποφάσισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νότια Κορέα τότε να αποσύρουν μονομερώς, βέβαια, διμερώς από πλευράς συμφωνίας, τα ταυτικά πυρηνικά όπλα τα οποία υπήρχαν, δηλαδή κάποιοι πύραυλοι συστήματος Νίκη, κάποιο πυρηνικό πυροβολικό που ήταν στον 38 παράλληλο που χωρίζει τη Βόρεια και τη Νότια Κορέα. Τώρα ξαναγίνονται συζητήσεις, αν και αυτή τη στιγμή πολλοί αναλυτές στην Νότια Κορέα που μιλούν έτσι μέσω email είναι εναντίον, διότι ανά πάση στιγμή μπορεί να γίνει και πυρηνικό ατύχημα και να υπάρξει υπερδιέγερση μια ήδη διεγερμένη κρίση.
Ως εκ τούτου το σκέφτονται αυσημείο ότι πρέπει να ενισχυθούν επιπρόσθετες στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ, οι οποίες αυτές να έχουν τα πυρηνικά όπλα. Ήδη μπορώ να σου πω, Λίνα, ότι έχουν αυξηθεί οι αεροπορικές δυνάμεις των ΗΠΑ με βαρέα βομβαρδιστικά σε Οκινάβα, δηλαδή σε Ιαπωνία, σε Αλάσκα, σε Γκουάμ, σε Χαβάη και σε βάσεις όπως είναι η Ωσάν και η Κουσάν στη Νότια Κορέα. Ένα αυτό. Δεύτερον, γίνονται μεγάλες ασκήσεις Αμερικανών και Νοτιοκορεατών. Τρίτον, αναπτύσσονται αντιπυραυλικά συστήματα στην περιοχή Σοντζόεν στη Νότια Κορέα από τους Αμερικανούς. Και συγχρόνως συζητούνται τα πάντα. Δηλαδή, αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι μπορεί κάτι να συζητηθεί από κυβερνοεπιθέσεις, οι οποίες, αν μπορούν να προκαλέσουν στον Κιμ, ο οποίος επίσης έχει καλό επιτελείο σε ό,τι αφορά τις κυβερνοεπιθέσεις και έχει κάνει πολλές φορές επιθέσεις στους Δυτικούς, Αμερικανούς και Ιάπωνες, ή μέχρι αυτή τη στιγμή να πάμε ακραία σενάρια επιθέσεων μέσα στις πυρηνικές βάσεις και στις πυραυλικές βάσεις. Πάντως, να πω κάτι άλλο, Λίνα, ότι 9 Σεπτεμβρίου, τώρα έχουμε μπροστά μας έχουμε δύο γιορτές. 9 Σεπτεμβρίου είναι η γιορτή, στην οποία εθνική γιορτή, να το πω σε πιο απλά ελληνικά, της Βόρειας Κορέας και σύσταση της Βορειοκορεατικής Κρατικής Οντότητας. 10 Οκτωβρίου έχουμε την εορτή σύστασης του Κομμουνιστικού Εργατικού Κόμματος της Βόρειας Κορέας. Πάντα όταν υπάρχουν μεγάλα γεγονότα και επέτη είτε στη Βόρεια Κορέα είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη στιγμή ο Κιμ εξαφνιάζει. Ως εκ τούτου περιμένω μέσα σε αυτό το μήνα, μπορώ να πω και τις επόμενες μέρες, νέα πυραυλική δοκιμή, πυρηνική όχι, πυραυλική δοκιμή της Βόρειας Κορέας με απρόβλεπτες επιπτώσεις. Και βλέπω, ας πούμε, ότι η λογική του Τραμπ, ότι έχουμε μείνει στις συμφιλολογίες και στις συζητήσεις και θα κάνουμε και θα φτιάξουμε, δεν αποδίδει. Όπως και δεν απέδωσε δύο κυβερνήσεις Κλίντον, δύο κυβερνήσεις Μπους 2 και δύο κυβερνήσεις Ομπάμα. Το θέμα το παρακολουθώ, λέει, είναι από το 1994 που ξεκίνησε και βλέπω αυτή τη στιγμή 23 χρόνια μετά εξακολουθούμε να έχουμε τρομερό πρόβλημα με τα πυρηνικά και τα πυραυλικά σχήματα. Τώρα, το ερώτημα λοιπόν που μοιραία προκύπτει με βάση την τοποθέτηση που κάνεις είναι εάν και κατά πόσον ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αποφασισμένος, η Προεδρία Τραμπ, να αλλάξει αυτό το δόγμα της διπλωματικής προσπάθειας, δεδομένων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η Προεδρία Τραμπ, των άλλων προβλημάτων που έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν. Μήπως λοιπόν αλλάζοντας αυτό το δόγμα τηρήσει μια πιο σκληρή στάση, ποια μπορεί να είναι αυτή και τι επακόλουθα μπορεί να έχει. Κοιτάξτε να δεις, επειδή έχει σοβαρά προβλήματα, γιατί είναι σε εξέλιξη μέχρι τα Χριστούγεννα η έρευνα του ανεξάρτητου δικαστήριου. Γι' αυτό το δέντρο, μήπως επενδύσει σε μια πιο σκληρή τακτική. Δεν αποκλείεται. Σε αυτό βέβαια βοηθάει και η κυβέρνηση της Ιαπωνίας, την οποία είναι πιο κοντινή σύμμαχος, είναι λίγο πιο, θα λέει κανείς, ευέλικτη κυβέρνηση της Νότιας Κορέας. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, αν αυτή τη στιγμή προχωρήσει σε κάτι παραπάνω, αυτό κατά τη γνώμη μου μπορεί να είναι από διευρυμένη συμβατική επίθεση με πυράβλους κρούς εναντίον του Πουντζιρί, ξέρω εγώ, τη βάση που είναι για τις πυραυλικές δοκιμές, ή ακόμα και εναντίον του πυρηνικού αντιδραστήρα της Γιονγκμπιόν που είναι η βάση του πλουτονίου. Μην ξεχνάμε ότι ο Κιμ, κατά τις δικές μου εκτιμήσεις, λέω 23 ολόκληρα χρόνια, πρέπει να έχει τόσο πλουτόνιο και τόσο εμπλουτισμένο ουράνιο, που λογικά πρέπει να έχει ήδη γύρω στις 20-25 πυρηνικές βόμβες. Δεν νομίζω υδρογονοβόμβα. Αυτό που είπε προχθές δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ από τους υπολογισμούς που κάνουν αναλυτές. Θεωρώ δηλαδή ότι ο Τραμπ, αν προχωρήσει κάτι τέτοιο, προφανώς μιλάμε για τα πλέον ακραία σενάρια τα οποία μπορεί να δει κανείς σε αυτή τη γωνιά, η οποία είναι ήδη, ας πούμε, χτυπημένη με δύο πυρηνικές βόμβες, μικρή σχετικά ισχύως σε κιλοτόνων ενώ του 45. Αλλά του 45 αυτές οι βόμβες έπεσαν για να σταματήσει η Ιαπωνία τη μιλιταριστική πολιτική και να παραδοθεί ανεφόρος και να τελειώσει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Εδώ και δεν ξεκινήσει παγκόσμιος πόλεμος εξαιτίας της συμπεριφοράς του Κιμ. Άρα προφανώς στην προκειμένη περίπτωση γίνονται συζητήσεις, ξέρω, και από τον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ. Υπάρχει, μπορώ να πω έτσι, κάπως δημόσια απόλυτα σχέδια 50-27 και 50-29 των ΗΠΑ που προβλέπουν διάφορες επιλογές κατά της Βόρειας Κορέας, οι οποίες μπορεί να ξεκινήσουν από αποκεφαλισμό της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, πράγμα δύσκολο δηλαδή του Κιμ και των άλλων, και να φτάσουν μέχρι διευρυμένα συμβατικοπυρηνικά σενάρια. Όλα για μένα είναι ανοιχτά. Είναι μια περίπτωση στην οποία δεν νομίζω θα λήξει εύκολα, όπως δεν λύγει εύκολα και ο Ισλαμικός εξτρεμισμός. Πώς βλέπεις το ρόλο του Πούτιν σε αυτή την κρίση? Κοιτάξτε, για μένα, Λίνα, αυτή είναι πολύ σημαντική ερώτηση. Για μένα φταίει η Κίνα για πάρα πολλά. Το 90 με 92% ξεκινάνε από την Κίνα και το υπόλοιπο από τη Ρωσία. Συνεπώς, οι συζητήσεις που έγιναν στην Ξιαμέν ανάμεσα στις αναπτυσσόμενες χώρες, δηλαδή την Ινδία, τη Βραζιλία, την Νότια Αφρική, τη Ρωσία και την Κίνα, το τελευταίο 48ωρο, έφεραν τον Πούτιν να λέει ότι γίνεται με πλανητική καταστροφή. Να πούμε το εξής: η Κίνα έχει τα 1.400 χιλιόμετρα συνόρων στον ποταμό Γιαλού και από εκεί γίνονται όλες οι παράνομες ενέργειες, ό,τι μπορεί να φανταστεί άνθρωπος, στην περιοχή Νταντόνγκ, με την, στα σύνορα δηλαδή, Βόρειας Κορέας με Κίνα.
Κίνα. Από την άλλη πλευρά, με τη Ρωσία είναι πολύ μικρές οι περιπτώσεις, οι πρόσφατα από τα σύνορα Ρωσίας, Βορείου Κορέας. Ως εκ τούτου, αυτή τη στιγμή ο Πούτιν στην προκειμένη πλευρά δεν έχει τόσο άμεσα συμφέροντα. Αλλά οπωσδήποτε με τον τρόπο του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ δεν πρόκειται να ψηφίσει νέες κυρώσεις. Το θέμα είναι η Κίνα, η οποία υποστήριζε όλα αυτά τα χρόνια τις δυναστείες των Κιμ. Είναι συνυπεύθυνη για εκεί που έχουν έρθει τα πράγματα και νομίζω από εκεί και πέρα ότι η στάση της είναι ύπουλη, προκλητική και επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει ακόμα χειρότερα γεγονότα στην Κορεατική Χερσόνησο. Λοιπόν, Θανάση Δρούγου, θα το παρακολουθούμε και ελπίζω ότι θα έχουμε και τις επόμενες μέρες τη δυνατότητα να συνομιλούμε για να μας δίνεις μια κατεύθυνση που πάει το πράγμα, διότι υπάρχει παγκόσμια ανησυχία. Να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σου στο Δελτίο. Καλό βράδυ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Με το βλέμμα στραμμένο στην τρίτη αξιολόγηση, η κυβέρνηση ξεκινά αγώνα δρόμου για να κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα. Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτου και του Επιτρόπου Οικονομίας Πιέρ Μοσκοβισή, που ολοκληρώθηκε πριν λίγο στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συζήτηση επικεντρώθηκε στα βήματα που πρέπει να γίνουν τον επόμενο χρόνο, δηλαδή έως τη λήξη του ελληνικού προγράμματος τον Αύγουστο του 2018, και για το πώς θα προετοιμαστεί το έδαφος για την επιτυχή έξοδο της Ελλάδας στις αγορές σε λιγότερο από ένα χρόνο από σήμερα. Εξάλλου, επιτάπητο στέθηκε το θέμα της τρίτης αξιολόγησης και τα χρονοδιαγράμματα που θα πρέπει να με στόχο την ολοκλήρωσή της έως τον προσεχή Δεκέμβριο. Αισιόδοξος για την πορεία της οικονομίας εμφανίστηκε για άλλη μία φορά ο Πρωθυπουργός, εγκαινιάζοντας την Ιόνια Οδό και έκανε λόγο για δίκαιη ανάπτυξη και μια Ελλάδα χωρίς επιτροπίες και βαρύδια. Είμαστε, πιστεύω, πιο κοντά από ποτέ όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια στην ολοκλήρωση αυτού του δύσκολου δρόμου και στην προοπτική υλοποίησης αυτής της νέας πραγματικότητας, αυτής της νέας προοπτικής για τη χώρα. Υλοποιώντας τους στόχους και κατακτώντας την οικονομική σταθερότητα, η χώρα μας γυρίζει σελίδα, ανοίγοντας το βηματισμό της σε μια νέα εποχή. Μια εποχή όμως που πρέπει από τώρα να σχεδιάσουμε, να οραματιστούμε, για να μπορέσουμε να την κάνουμε πράξη. Τα μέτωπα της τρίτης αξιολόγησης παραμένουν ανοιχτά, με την κυβέρνηση να ξεκινά έναν αγώνα δρόμου για να κλείσει τις τρύπες στα κρατικά ταμεία. Το Euro Working Group αποφάσισε να μεταφέρει τη δόση των 800 εκατομμυρίων ευρώ για τον Οκτώβριο, ενώ πηγές του επιβεβαίωναν ότι τον ερχόμενο Δεκέμβριο θα πρέπει να ολοκληρωθεί η τρίτη αξιολόγηση, ανεβάζοντας τον αριθμό των προαπαιτούμενων σε 95 από 66, τα οποία θα πρέπει να ψηφιστούν έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Λογίζουμε ότι είναι πιο διαδικαστικές οι επόμενες αξιολογήσεις σε σχέση με τη δεύτερη, που ήταν πάρα πολύ ουσιαστική, γιατί είχε τα μεγάλα θέματα. Έχει αγκάθια όμως και εδώ. Έχουμε εργασιακά, έχουμε νόμους. Οπωσδήποτε θα έχει αγκάθια, αλλά είναι πιο διαδικαστικές και ελπίζουμε να κλείσουμε την ώρα για να τελειώσει και το πρόγραμμα. Η ώρα της όπως έχουμε πει τον μέχρι το Δεκέμβριο, πιστεύετε. Ναι. Προκειμένου να, τον Ιούλιο να έχει κλείσει και το πρόγραμμα. Έχει άλλη μία. Ναι, έχουμε άλλη μία μέχρι τον Αύγουστο. Αν δεν κλείσει λοιπόν το Δεκέμβριο, έχουμε πρόβλημα, κύριε Σταθάκη. Δεν είναι μονόδρομος το να κλείσει τότε. Πρέπει να κλείσουμε. Η πρόθεσή μας θα είναι να πάμε γρήγορα. Τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών δείχνουν ότι τον Ιούλιο τα κρατικά φέσχια αυξήθηκαν στα 5,435 εκατομμύρια ευρώ και κατά 511 εκατομμύρια ευρώ από τα τέλη Απριλίου. Μία ημερομηνία ορόσημο κατά τον ESM που θέτει τους όρους για τις υποδόσεις. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί κόψαμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ περίπου από τους 4,25 αυτοκινητόδρομους από τις αποζημιώσεις, για την ακρίβεια 900 εκατομμύρια, όταν για 330 εκατομμύρια κόπηκαν οι συντάξεις και ανέβηκαν οι εισφορές. Η έλευση των επικεφαλής των θεσμών υπολογίζεται για μετά τη σύνοδο της Ουάσιγκτον με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα στα μέσα Οκτωβρίου, αν και οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν στο Eurogroup της 15ης Σεπτεμβρίου.
Με αγωνία περιμένουν επιχειρηματίες και φυσικά πρόσωπα τη ρύθμιση των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας για τις 120 δόσεις. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης να συναντήσουμε το Βαγγέλη Σαρή να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Λίνα. Ως μάνα εξ ουρανού, επιτρέψε μου να σου πω, το περιμένουν δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις αλλά και φυσικά πρόσωπα. Μιλάμε για τα χρέη προς την εφορία αλλά και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα δύο Υπουργεία, το Υπουργείο Οικονομικών και το Εργασίας, επεξεργάζονται τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Υπάρχουν όμως δύο συγκεκριμένα προβλήματα. Το πρώτο είναι δύσκολο να γίνει διασταύρωση στα φυσικά πρόσωπα για να λάβουν το λεγόμενο πιστοποιητικό φερεγγιότητας από τη μία και από την άλλη για τις επιχειρήσεις. Το πιστοποιητικό φερεγγιότητας είναι εύκολο. Το πρόβλημα έχει να κάνει ότι σε περίπτωση κουρέματος ισοφυλής, γιατί προβλέπεται και αυτό και είναι σημαντικό, αν θα προσμετρώνται τα περασμένα έτη ως έτη ασφάλισης του επαγγελματία ή θα έχει ένα ασφαλιστικό κενό και ουσιαστικά θα χάσει συντάξιμα έτη. Δεν αποκλείεται εντός του Οκτωβρίου να έχουμε την συγκεκριμένη ρύθμιση. Θα περιλαμβάνει κούρεμα και της κυρίας Οφηλής και σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που θα δούμε και στην κάρτα μας, ποιες είναι οι κατηγορίες. Πριν πάμε στην κάρτα, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί υπάρχει δυνατότητα να μπερδευτούμε. Αφορά μία ρύθμιση που θα αφορά στις υποχρεώσεις προς το Υπουργείο Οικονομικών και μία προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Προς την εφορία. Άρα θα είναι προς την εφορία. Χρέη προς την εφορία και χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα 120 δόσεις για δύο κατηγορίες. Έτσι. Και για τις δύο κατηγορίες. Δεν είναι μία φορά 120. Και αφορά και φυσικά πρόσωπα και τις... Να το διευκρινίζουμε για όσους μας παρακολουθούν να ξέρουν ότι έχουν τη δυνατότητα είτε στη μία είτε στην άλλη κατεύθυνση. Αν και νομίζω εκεί που έχει φτάσει ο κόσμος, όλοι χρειάζονται και στις δύο περιπτώσεις να ρυθμίσουν οφειλές. Πραγματικά αυτό δείχνει και μάλιστα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το ΚΕΑΟ, Λίνα, μία στις τρεις ρυθμίσεις από αυτές που έχουν συμβεί, που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, είναι τυπική στην πληρωμή τους οι οφειλέτες. Και τώρα να δούμε τώρα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, λοιπόν, η ρύθμιση θα προβλέπει ότι όσοι έχουν οφειλή μέχρι 3.000 ευρώ θα μπορούν να τη ρυθμίσουν σε έως και 36 δόσεις. Μέχρι 20.000 ευρώ προβλέπονται έως και 120 δόσεις με αναλογικό κούρεμα των προσαυξήσεων αλλά και των πρόσθετων τελών. Αυτό είναι σημαντικό και μένει βέβαια να διευκρινιστεί κατά πόσο. Από 20.000 ευρώ και πάνω θα προβλέπεται αρχικά αυτόματη διαγραφή του 95% των προσαυξήσεων και των προστήμων προς τις εφορίες και το 85% προσαυξήσεων προς την κοινωνική ασφάλιση προς τα ταμεία. Αφού διαγραφούν τώρα οι προσαυξήσεις, θα μπορεί να αφαιρείται ακόμη και το 30% της κύριας οφειλής, σημαντικό αυτό από τη στιγμή που γίνει πραγματικότητα, με κριτήριο όμως πάντοτε τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Θα πρέπει δηλαδή ο εκάστοτε επιχειρηματίας να αποδείξει ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να κάνει βιώσιμη την επιχείρησή του και βέβαια να αποπληρώνει κανονικά τις δόσεις του. Ζητούμενο βέβαια είναι το πώς θα κουρεύεται αντίστοιχα και ο ασφαλιστικός χρόνος, αυτό που είπαμε νωρίτερα, και αν θα χάνεται, θα υπάρχει ασφαλιστικό κενό για τον επιχειρηματία. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Μακάρι αυτές οι πληροφορίες να επιβεβαιωθούν. Επιστροφή εδώ στο στούντιο του Blue Sky και να καλωσορίσω τον καλό συνάδελφο, τον Γιάννη Τρίρη. Παρακολουθεί και τα θέματα της οικονομίας από πολύ κοντά. Γιάννη, καλό ακούγεται αυτό, αλλά να λάβουμε υπόψη μας και τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και τις δυνατότητες της οικονομίας. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε εάν και εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες και αν και εφόσον δεν κλωτσίσει πολύ η Τρόικα, γιατί νομίζω έχεις ακούσει και εσύ τις πληροφορίες για αντιρρήσεις, γιατί ό,τι είναι προς θετική κατεύθυνση η Τρόικα δεδομένα κλωτσάει, να δούμε πώς θα πάει το πράγμα από εδώ και πέρα και αν θα μπορέσει να δοθεί και η δυνατότητα και να ανταποκριθεί το κοινό που θα συμμετάσχει. Έχω την εντύπωση ότι η προσπάθεια θα γίνει. Η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να περάσει αυτή τη ρύθμιση. Βέβαια, το κατά πόσο και αυτή η ρύθμιση θα έχει ανταπόκριση είναι το μεγάλο ζητούμενο και να το εξηγήσουμε γιατί. Φανταστείτε κάποιον ελεύθερο επαγγελματία ο οποίος χρωστάει 20.000 στον σημερινό ΕΦΚΑ, να το πούμε έτσι, στο παλιό ΤΕΒΕ ή ΤΑΕ. Αυτά πρέπει να καλύπτει και την ρύθμιση που θα κάνει των 120 δόσεων και ταυτόχρονα να είναι συνεπής και στην μηνιαία καταβολή του... Με τις προηγούμενες ρυθμίσεις, Γιάννη, που κατέστησαν ατελέσφορες και λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, τι θα γίνει, φορτώνεται το
Υποτίθεται. Παρελθούσε ρυθμίσει ο αυτό ο οποίο εντάσσεται στη νέα. Όχι, βέβαια. Όχι. Υποτίθεται ότι όταν χάνει κάποια ρύθμιση, αυτό είναι πάγια τακτική, όταν χάνει κάποια ρύθμιση επειδή δεν μπόρεσε στο διηνεκέ να εκπληρώνει. Έχει τι προσαυξήσει σου, έτσι. Ακριβώς, επανέρχεται η αρχική σου οφειλή, όπως ήταν με τι προσαυξήσει, με τα πρόστιμα. Άρα, ό,τι έχει πληρώσει εντωμεταξύ, πάει στη ράφη. Βεβαίως. Λοιπόν, βεβαίως, άρα είναι, είναι μια παγίδα για όποιου θελήσουν να ενταχθούν, όχι, να κοιτάξουν να είναι κατά το δυνατόν συνεπέστεροι. Δεν είναι θέμα παγίδα. Εγώ πιστεύω ότι ένα μεγάλο ποσοστό είναι θέμα πραγματική αδυναμία. Ιδιαίτερα, όχι τόσο στα χρέη προ την εφορία, όσο όμω στα χρέη προ τα ταμεία, πραγματικά είναι θέμα αδυναμία των επαγγελματιών και των μικρομεσαίων να τα αποπληρώσουν. Στην εφορία μπορούμε να συναντήσουμε και κάποιου μπαταξίδε κατ' επάγγελμα, αλλά στα ασφαλιστικά ταμεία αυτή δεν είναι τόσο πολύ, επειδή και οι νόμοι ήταν πάρα πολύ πιο αυστηροί. Ιδιαίτερα αν χρωστούσες ταμείο για τον εργαζόμενό σου, πολλές φορές ήταν και είναι ποινικό αδίκημα, έτσι. Αυτό υπήρχε μια τακτοποίηση συνήθως. Είναι θέμα όμως πραγματικής αδυναμίας λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης που εξακολουθεί να υπάρχει. Τώρα, για να έρθουμε στο θέμα των πληροφοριών που έχουμε και από τις Βρυξέλλες, τι μηνύματα αντιλάγησαν χθες και πώς βλέπεις από το ρεπορτάζ να πηγαίνει το θέμα της τρίτης αξιολόγησης. Θα έχουμε καθυστερήσεις? Το σκηνικό είναι λίγο πιο σύνθετο. Ναι. Αυτό μαθαίνουμε. Ακριβώς. Είναι λίγο πιο σύνθετο. Δεν είναι τι συζητήθηκε στο Eurogroup ή στο Euro Working Group. Όχι, οι ανταλλαγές μηνυμάτων όμως δημιουργούν ένα κλίμα για να δούμε πού πηγαίνουμε. Καταδεικνύουν για άλλη μία φορά ότι εμείς είμαστε οι αδύναμοι και οι μάχες δίνονται σε άλλα πεδία. Γιατί να θυμίσω το πρόσφατο και τη χθεσινή και τη σημερινή συνέχεια των δηλώσεων του κυρίου Μοσκοβισή. Mm-hmm. Χθες ο κύριος Μοσκοβισή μίλησε για άκρως αντιδημοκρατική συμπεριφορά προς την Ελλάδα και σήμερα μίλησε για μεγάλη έλλειψη δημοκρατίας στους κόλπους του Eurogroup. Αυτό καταδεικνύει ότι ακόμη και ακόμη και μέσα στους κύκλους της Ευρώπης υπάρχει τεράστια διχογνωμία το πώς πρέπει να γίνει ο χειρισμός τόσο της Ελλάδος όσο και παρομοίων περιπτώσεων. Εν πάση περιπτώσει, για την περίπτωση τη δική μας, σημασία θα παίξουν και πάλι οι εσωτερικές ισορροπίες και κυρίως θα παίξει ρόλο στο επόμενο διάστημα και οι γερμανικές εκλογές. Μην το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Είναι μπροστά μας οι γερμανικές εκλογές. Σωστά. Αν το βάζω εισαγωγικά, εκλείψει ο κύριος Σόιμπλε, έτσι, το παιχνίδι ενδεχομένως να γίνει λίγο πιο ήπιο. Όχι να είναι θετικό, να γίνει λίγο πιο ήπιο. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, αυτά τα 95 προαπαιτούμενα που μας ζητούν να υλοποιήσουμε, πρέπει να υλοποιηθούν. Έτσι? Και σε αυτό η κυβέρνηση πρέπει να τρέξει. Και εδώ στα προαπαιτούμενα έχει και κάποια αγκάθια. Είναι τα αγκάθια των ιδιωτικοποιήσεων. Όχι τόσο, όχι μόνο ως προς την υλοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων, που βλέπουμε πάλι να υπάρχουν προβλήματα. Να σας πω ότι αυτή την ώρα συνεδριάζει το ΚΑΣ, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Έτσι, για το θέμα του ελληνικού. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη. Η γεφύρη της Άρτας έχει. Ακριβώς. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη. Πάλι αρχίζει μια μεγάλη δικαστική διένεξη για μια τεράστια επένδυση που είναι να γίνει στην Εύβοια σε φωτοβολταϊκά και έχει μπλοκαριστεί από την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αν έχουμε το θέμα, τριών μόλις πολιτών. Ναι. Μια επένδυση 300 εκατομμυρίων. Είναι πολλά τα ζητούμενα για την εκπλήρωση και αυτών των προαπαιτούμενων. Ωστόσο, να το πούμε αυτό έτσι, βλέπουμε μία νυφαλιότητα πια. Και αρχίζω και ξεχωρίζω αυτή την νυφαλιότητα και στον πολιτικό λόγο. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση έχουν αρχίσει και σταδιακά αλλάζουν το πολιτικό τους αφήγημα. Ακριβώς. Τώρα αν θα είναι επιταβελτίο ή επιταχείρο θα το δούμε στη συνέχεια. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι προς το καλύτερο, γιατί εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται πάντα σύμπνοια. Ο καθένας έχει διαφορετικές απόψεις και διαφορετικές διαδρομές. Ας βλέπουμε τα θετικά και ας βλέπουμε και τα αρνητικά. Και εν πάση περιπτώσει τον πολιτικό τους λόγο τα τελευταία 24 ώρα και εν όψει
διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης, το γεγονός ότι περιγράφουν ως στόχο αναγκαία και ικανό για την επιβίωση του τόπου την ανάπτυξη, νομίζω ότι δίνει και μια βάση να μπορέσουν να συνεννοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Μακάρι, μακάρι. Μακάρι. Θα δούμε. Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα για να πάμε να δούμε και πώς κινούνται κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση καθοδόν προς την έναρξη της διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έχουν αρχίσει και υπάρχουν κάποιες πληροφορίες και διατυπώνονται κάποιες ανησυχίες. Είδαμε και μια περίεργη παρέμβαση Στουρνάρα για το ζήτημα των τραπεζών και για την ανάγκη να υπάρξει ή το φόβο να υπάρξει μια νέα αναποκεφαλοποίηση. Τι γίνεται εκεί? Σήμερα η Κομισιόν το απέκλεισε αυτό. Ναι. Απέκλεισε κάθε περίπτωση ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών. Αυτή είναι η πάγια τακτική του ΔΝΤΤ, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο οποίος γνωρίζουμε μην κάνουμε ανάλυση. Ουσιαστικά δεν θέλει να αφήσει τον έλεγχο στο Μάριο Ντράγκη, καταλαβαίνω. Ακριβώς, δεν θέλει να αφήσει τον έλεγχο στο Μάριο Ντράγκη. Και χτυπάει στην αχίλιο πτέρμα, που βεβαίως εξακολουθεί να είναι ο τραπεζικός τομέας, αλλά έτσι, όχι έτσι όπως ήταν. Ο τραπεζικός τομέας αυτή τη στιγμή έχει ορθοποδήσει, μπορεί να προχωρήσει, μπορεί να προσφέρει, αρκεί να μην υπάρχουν τέτοιου είδους κινήσεις, όπως αυτές οι κινήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που και πάλι δημιούργησαν στις αγορές κάποια δυσπιστία, έστω πρόσχερη, λίγων ωρών, πριν η Κομισιόν βάλει τα πράγματα στη θέση. Και μην ξεχνούμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να επιταχύνει και η ελληνική πλευρά αυτό το ζήτημα, που νομίζω αποτελεί και μεγάλο αγκάθι για τη λειτουργία των τραπεζών, το θέμα των κόκκινων δανείων. Έτσι. Εδώ είναι ένα τεράστιο, είναι τεράστιο ζήτημα αγκάθι αυτό, των κόκκινων δανείων. Έχω την εντύπωση ότι η πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί δεν πηγαίνει και τόσο καλά, τουλάχιστον αυτά να φέρουν οι πρώτες πληροφορίες. Υπάρχουν κάποια προβλήματα εκεί. Υπάρχει πάλι μια περίεργη φήμη ότι θα παρέμβει η κυβέρνηση ώστε να υπάρξει συνέχιση του νόμου Κατσέλη μετά το τέλος του 2017 για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Έχω μια αίσθηση όμως ότι αυτό διαιωνίζει το πρόβλημα και δεν το λύνει αυτή την ώρα. Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Και εδώ πρέπει, ναι, πραγματικά κάτι πρέπει να γίνει. Ίσως πρέπει να υπάρξει μία ανάλογη συμπλήρωση του ισχύοντος καθεστώτος της διαμεσολάβησης, ώστε να υπάρξει και ένα κούρεμα οφειλών στις τράπεζες, να τα βρουν εν πάση περιπτώσει. Και για να μην είναι ληστρικό προς ακριβώς τον πολίτη, αλλά από την άλλη να μην γονατίσει και το τραπεζικό σύστημα πάλι. Είναι πάλι ένα πάρα γιατί πολύ δύσκολο. Το ερώτημα που μπαίνει είναι αυτός ο έρμος ο ελληνικός λαός πόσες ανακεφαλαιοποίησεις τραπεζών θα πληρώσει. Έτσι. Ακριβώς. Πάμε ακριβώς να προχωρήσουμε. Η Ιωνία Οδός αλλάζει τα δεδομένα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, εκφράζοντας την προσωπική του ικανοποίηση για την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου, θυμίζοντας παράλληλα ότι έλκει την καταγωγή του από την περιοχή. Ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ως παιδί χρειαζόταν 8 με 9 ώρες για να φτάσει στο χωριό του στα Τζουμέρκα, ενώ πλέον η διαδρομή μειώνεται χρονικά στο μισό. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για τα πανηγυρικά εγκαίνια του έργου από την κυβέρνηση, με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη να υπενθυμίζει στον κύριο Τσίπρα ότι εργάστηκε και ο ίδιος ως Υπουργός Υποδομών για την Ιόνια Ουδά. Παρουσία του Αλέξη Τσίπρα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Ιόνιας Οδού, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι η χώρα γυρίζει σελίδα στον τομέα του οδικού δικτύου. Θα έλεγα ότι αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διεθνή σημασία, καθώς η λειτουργία της καθιστά πιο άμεση τη σύνδεση της χώρας μας με τα Δυτικά Βαλκάνια. Η Ιόνια Οδός φέρνει πιο κοντά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Δυτικά Βαλκάνια στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα όμως φέρνει πιο κοντά και την Ήπειρο και την Δυτική Ελλάδα με την υπόλοιπη χώρα. Και είναι πράγματι και για μένα αυτό μια ιδιαίτερη ικανοποίηση, καθώς έλκω την καταγωγή μου από αυτά τα μέρη. Θυμάμαι ως παιδάκι που θέλαμε για να ανέβουμε στα Τζουμέρκα μια ολόκληρη μέρα, 8-9 ώρες. Σήμερα μπορεί κανείς να κάνει ένα Σαββατοκύριακο εύκολα διακοπών, φεύγοντας από την Αθήνα στα Τζουμέρκα. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση για την περιοχή, καθώς έχει ένα παράμιλο φυσικό πλούτο και μπορεί τα επόμενα χρόνια να αναβαθμιστεί και τουριστικά. Με εντατική και σκληρή διαπραγμάτευση πετύχαμε δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση του έργου και διασφαλίσαμε το δημόσιο συμφέρον, τόνισε ο Πρωθυπουργός, δίνοντας έμφαση στην πνοή που, όπως είπε, δίνουν οι περιφέρειες στη χώρα. «Παραδίδουμε ένα έργο με τις πλέον σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές», είπε χαρακτηριστικά. Με τη σημερινή τελετή
των εγγενείων της Ιωνίας Οδού ολοκληρώνονται οι τέσσερις οδικοί άξονες. Λέω τέσσερις γιατί ο πέμπτος, ο ε65, είναι το 1/3. Οπότε ολοκληρώνονται επομένως οι 4 1/3 οδικοί άξονες και είναι ίσως η καταλληλότερη στιγμή να ακουστούν κάποιες αλήθειες που συνήθως δεν ακούγονται. Είμαστε πραγματικά όλοι πολύ χαρούμενοι σήμερα και γιορτάζουμε όλοι μαζί ένα έργο πνοής για τη Δυτική Ελλάδα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ σπέβδει να οικειοποιηθεί όλα τα έργα όταν δεν τα είχε ψηφίσει στη Βουλή. Όταν ήταν με το κίνημα «Δεν πληρώνω». Και σπέβδει να κάνει το μαύρο άσπρο λέγοντας ο Πρωθυπουργός και ο αρμόδιος Υπουργός ότι εξοικονομήθηκαν 700 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ξέρουμε πως λόγω της καθυστέρησης που υπήρξε το πρώτο εννιάμινο της κυβέρνησης αυτής με την περήφανη διαπραγμάτευση Τσίπρα-Βαρουφάκη και τα capital controls, οι εργολάβοι αξίωσαν και πήραν τελικά 500 εκατομμύρια πανοπρίκη. Εάν θέλει ο κύριος Τσίπρας να είναι ειλικρινής με τους Έλληνες πολίτες, ας αναγνωρίσει επιτέλους ότι πρέπει να αφήσει πίσω την προπαγάνδα και τις παλαιοκομματικές λογικές και ας αντιμετωπίσει την Ιωνία εδώ, όπως και όλα τα άλλα έργα υποδομών, ως έργα ευημερίας, άρσης της απομόνωσης των περιοχών, ως έργα που τα βρήκε έτοιμα σε πολύ μεγάλο βαθμό και απλώς ο ίδιος τα ολοκληρώνει. Εργάστηκα κι εγώ ως Υπουργός Υποδομών με τους συνεργάτες μου και έφερα στη Βουλή για ψήφιση μετά από 5 χρόνια διακοπής του έργου τις νέες τροποποιημένες συμβάσεις, δήλωσε με παρέμβασή του ο πρώην Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού ανοίγει τεράστιες προοπτικές για την ανάπτυξη του τουρισμού και στα Γιάννενα, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών επισκοπικού, στο 194ο χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού, στο ρεύμα προς τα Γιάννενα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο νέος αυτοκινητόδρομος μήκους 200 χιλιομέτρων συνδέει την πόλη των Ιωαννίνων στην περιοχή της Ηπείρου με το Αντίριο στη Δυτική Ελλάδα και μειώνει το χρόνο ταξιδιού κατά 2 ώρες. Ο αυτοκινητόδρομος φτάνει στη Χερσόνησο της Πελοποννήσου, στο Νότο, μέσω της γέφυρας Ρίου Αντιρίου που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Βορρά επιτρέπει την ομαλότερη πρόσβαση στις γειτονικές χώρες της Ελλάδας στα Δυτικά Βαλκάνια. Στήριξη στην επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική παρήχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος χθες συναντήθηκε στη Θεσσαλονίκη με τους εργαζόμενους μεταλλορύχους στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιεί με παραγωγικούς φορείς και σωματεία εν ώψη της 82ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για την επένδυση στις Κουριές και τόνισε ότι είναι ειρωνία ο Πρωθυπουργός να μιλάει για επενδύσεις και στην πράξη να τις ακυρώνει. Σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρέθηκε δίπλα σε πρωτοετής φοιτητές και συνομίλησε μαζί τους για την επιτυχία τους στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η επένδυση στις Κουριές κινδυνεύει και οι εργαζόμενοι αγωνιούν για τουλάχιστον 2.400 θέσεις εργασίας που κινδυνεύουν να χαθούν. Οι εκπρόσωποι 4 σωματείων της Ελληνικός Χρυσός που συναντήθηκαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη του μετέφεραν την αγωνία τους και τόνισαν ότι βρίσκονται σε οριακό σημείο. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε τη σημασία της εξασφάλισης των θέσεων εργασίας, κάνοντας λόγο για μια παραγωγική επένδυση στις Κουριές και αφήνοντας εχμές για τη στάση της κυβέρνησης. Κινδυνεύει. Και κινδυνεύει, και θα το πω ανοιχτά, διότι έχει γίνει αντικείμενο κομματικής αντιπαράθεσης. Διότι εξυπηρετεί ενδεχομένως τα σχέδια της κυβέρνησης να δείξει κάποια αριστερά αντανακλαστικά σε κάποιες από τις συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή δεν ήθελε την επένδυση αυτή. Για λόγους δικούς του. Αναφερόμενος στις 16 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για την επένδυση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι θα προστατέψουμε το κράτος δικαίου και θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε το θέμα. Οι εκπρόσωποι των σωματείων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συνάντηση. Πρέπει η κυβέρνηση να πάρει το μήνυμα και θα το πάρει και τις επόμενες ημέρες. Αν πραγματικά σκέφτεται πραγματικά να βάλει εμπόδια σε αυτή την επένδυση, θα μας βρει μπροστά του
και η κυβέρνηση και άπαντε. Κατάλαβε τα προβλήματά μας, είναι μαζί μας, θέλει την επένδυση και μας στηρίζει. Το να μεταφέραμε την ανησυχία μας που έχουμε, γιατί κυβεύονται 2.500 θέσεις εργασίας να μείνουμε, χωρίς να μείνουμε άνεργοι. Κατάλαβε το πρόβλημά μας, είναι μαζί μας. Οι εργαζόμενοι έστειλαν το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι αν συνεχίσει, όπως είπαν, με αυτόν τον ρυθμό, θα τους βρει μπροστά της. Εκτός ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας μένει ο γιος του Γιάννη Τραγάκη Παναγιώτης. Με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, σε ανακοίνωση του κόμματος αναφέρεται ότι δεν θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας όποιος προκαταλαμβάνει τις αποφάσεις του Προέδρου και των αρμοδίων οργάνων του κόμματος. Είχε προηγηθεί συνέντευξη του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Τραγάκη στα Παραπολιτικά, όπου ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να είναι ξανά υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, παραχωρώντας τη θέση του στο γιο του, μια απόφαση που, όπως υποστήριξε, είχε γνωστοποιήσει στον Πρόεδρο του κόμματος και την είχε αποδεχτεί. Με δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στην κούρσα για την ηγεσία του νέου φορέα της κεντροαριστεράς. Επίσημη ανακοίνωση για τις εξελίξεις εξέδωσε το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών του Γιώργου Παπανδρέου, ενώ η ηλεκτρονική ψήφος προβληματίζει υποψηφίους αλλά και την Επιτροπή Αλυβζάτου. Κανένας δεν θα τολμήσει να αμφισβητήσει τον αρχηγό του νέου φορέα της κεντροαριστεράς εάν συμμετάσχουν στην ψηφοφορία 200.000 άνθρωποι, τόνισε ο Σταύρος Θεοδωράκης στην πρώτη του συνέντευξη στον Sky μετά την ανακοίνωσή του για τη διεκδίκηση της ηγεσίας. Εάν λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία προσελκυθούν οι κομματικά πιστοί του Ποταμιού και του Πασόκ, θα έχουμε αποτύχει και η Φόφη και εγώ. Εάν όμως ψηφίσουν 200.000 κόσμο, άρα ψηφίσει η κοινωνία του κέντρου, οι προοδευτικοί πολίτες, κανείς δεν θα τολμήσει να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα. Ούτε εσύ. Ούτε εγώ. Η δυνατότητα να ψηφίσουν οι πολίτες από τον υπολογιστή ή το κινητό τους τηλέφωνο εκτιμάται ότι θα φέρει στην κάλπη νέους σε ηλικία ψηφοφόρους, ενώ θα συμβάλλει στο στόχο να προσέλθουν στις κάλπες πάνω από 150.000 πολίτες, γεγονός που θα προσδώσει άλλο κύρος στην εκλογή του νικητή. Στο θέμα παρενέβη με δήλωσή του και ο Γιώργος Καμίνης. Το να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να συμμετάσχουν στη διαδικασία εκλογής ηλεκτρονικά αποτελεί ένα μεγάλο βήμα της δημοκρατικής παράταξης προς την ανοιχτή κοινωνία. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι θέμα δημοκρατίας. Αν δεν αλλάξουμε τις κατεστημένες δομές και συνήθειες, πώς θα αλλάξουμε τη χώρα? Η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι τόσο για την ψηφοφορία σε κάλπη όσο και για την ηλεκτρονική ψήφο θα πρέπει να ισχύσουν κοινές προϋποθέσεις συμμετοχής. Έως την Παρασκευή θα συμπληρωθεί το πάζλ των υποψηφιωτήτων, με το Θανάση Θεοχαρόπουλο να ξεκαθαρίζει ότι δεν θα συμμετάσχει στην κούρσα. Υπάρχει κίνδυνος να οδηγηθούμε την επόμενη ημέρα σε φυγόκεντρες τάσεις αντί για την απαραίτητη συσπήρωση. Όσες υποσχέσεις και δεσμεύσεις και αν δοθούν. Το ζητούμενο θα έπρεπε να είναι η εκλογή Προέδρου ενιαίου κόμματος και όχι η εκλογή συντονιστή κομμάτων και κινήσεων σε έναν πολυκομματικό φορέα. Την ίδια στιγμή το κηδισό του Γιώργου Παπανδρέου ξεκαθάριζε από την πλευρά του ότι στην παρούσα φάση λέει όχι στη διάλυση των κομμάτων που παίρνουν μέρος στο εγχείρημα. Όλοι μαζί μπορούμε κάτι καλύτερο. Και η διαφορετική αφετηρία, η ιστορία του κάθε φορέα που στεγάζεται στον κοινό χώρο της δημοκρατικής συμπαράταξης, αποτελούν πολιτική υπεραξία και συγκριτικό πλεονέκτημα που διευρύνει τη βάση του προοδευτικού χώρου. Λοιπόν, για να δω τον Γιάννη Τρίρη, για να δω τι καταλαβαίνεις εσύ τώρα, Γιάννη, να δανειστώ την εμπειρία σου για τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά. Πού βαδίζουν? Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Εντάξει, υπάρχει, να μην κρυβόμαστε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει τους ψηφοφόρους, τη μεγάλη μερίδα των ψηφοφόρων του χώρου. Μια άλλη σημαντική μερίδα την πήρε η Νέα Δημοκρατία από τα πιο παλιά χρόνια, κυρίως επί Σαμαρά. Πρακτικά πάντως αυτό που επιχειρείται αυτή την ώρα, κοίταξε, είναι να μαζέψουν τις διαρροές. Το ερώτημα είναι αν έχουν βρει τον τρόπο που θα οργανώσουν το φορέα, γιατί αυτό μέχρι στιγμής είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, για να συμμαζέψουν όσους έφυγαν. Μόνο σ' αστείο ακούγεται. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα συνενωθούν 5, 6, 7 μικρά κόμματα θα μεγαλώσει η βάση τους. Ενδεχομένως να χαθεί, να χαθούν ψηφοφόροι. Και το αστείο είναι το εξής, ότι για ένα συγκεκριμένο χώρο που όλοι οι Έλληνες πολίτες και οι πολιτικοί αναλυτές τον γνωρίζουν,
Ήδη έχουν μαζευτεί 10 υποψήφοι αρχηγοί. Δηλαδή, πραγματικά, πάμε να χτίσουμε, όπως και εσύ στη συζήτηση που είχαμε κάτι δει, πάμε να χτίσουμε ένα σπίτι από τα κεραμίδια. Το θέμα είναι ποιες κοινές πολιτικές υπάρχουν, τι πολιτικές προσεγγίσεις υπάρχουν, τι προγραμματικές συμφωνίες να γίνουν. Ακόμη δεν έχουν συμφωνήσει αν θα είναι ένα νέο κόμμα της της κεντροαριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, του σοσιαλισμού. Ο κύριος Θοδωράκης από το ποτάμι βγαίνει, λέει, εμείς είμαστε ο καθαρός κεντρός χώρος. Οι παλαιοί Πασόκοι κράζουν, το Πασόκ είναι εδώ, δεν πρόκειται να το εκχωρήσουμε σε κανέναν. Ο κύριος Παπανδρέου λέει τα δικά του τώρα πρέπει να μείνει. Ο κύριος Θεοχαρόπουλος δεξιά και αριστερά κοιτάζει και λέει, εγώ δεν θα εμπλακώ κατά την πάγια τακτική, δεν θα εμπλακώ σε μια τέτοια βάση. Έχουμε τα παιδιά του Γιωργάκη, του Παπανδρέου, προβάλλουν για την αρχηγία. Βγήκε ο κύριος Μανιάτης, θέλει να γίνει αρχηγός. Όλα αυτά, να σας πω κάτι, πιστεύω, όλα αυτά είναι ένα παιχνίδι υπέρ της κυρίας Φόφης γεννήματα, η οποία θα παραμείνει στο Πασόκ ως Πασόκ. Θα παίρνει πάντα ένα συγκεκριμένο ποσοστό, μονοψήφιο βέβαια, αλλά συμπαθές ποσοστό, που θα μπορεί πάντα να έχει έναν ρόλο στο πολιτικό σκηνικό, γιατί αυτοδύναμες κυβερνήσεις, κατά τη δική μου άποψη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γεννηθούν και στο εξής. Οπότε θα παραμείνει αυτό το πράγμα που παραμένει. Σε έχω κάθε ακούσει... περίπτωση, πάντως έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις, αλλά και πώς θα τοποθετηθούν οι υποψήφοι και πώς θα προβάλλουν, αν θες, την άποψή τους. Δεν λέω το όραμα, γιατί πέρασαν οι περίοδοι των οραμάτων, γιατί προσγειωθήκαμε νομίζω όλοι, για τις επόμενες δράσεις αυτής της κυοφορούμενης παράταξης. Στην ίντριγκα θυμίζει Βυζάντιο, αλλά στο μέγεθος θυμίζει... Για να δούμε. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σοκ έχει προκαλέσει, κυρίες και κύριοι, είδηση ότι ένα αγοράκι 3 ετών έχασε τη ζωή του όταν έπεσε σε φρεάτιο λιμάτων στις εγκαταστάσεις του χαμόγελου του παιδιού στην Αρχαία Κόρινθο. Στο χώρο βρισκόταν ειδικό συνεργείο καθαρισμού του Βόθρου και σύμφωνα με τους υπευθύνους, ο μικρός έφυγε από το σημείο που είχαν συγκεντρωθεί όλα τα παιδιά και έπεσε στο κενό. Συγκλονισμένος δήλωσε ο πρόεδρος του οργανισμού, Γιάννης Γιαννόπουλος, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 5 συλλήψεις για το θάνατο του μικρού. Απίστευτη τραγωδία με θύμα ένα τρίχρονο αγοράκι σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις του χαμόγελου του παιδιού στην Αρχαία Κόρινθο. Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, το άτυχο αγόρι έπεσε μέσα σε υπόγειο χώρο συγκέντρωσης λιμάτων. Στο σημείο βρίσκονταν συνεργείο καθαρισμού των λιμάτων όταν το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των ενηλίκων και έπεσε μέσα στο φρεάτιο. Αμέσως ενημερώθηκε η πυροσβεστική, η οποία ύστερα από μεθοδική επιχείρηση κατάφερε να απεγκλωβίσει τον τρίχρονο, ο οποίος όμως ήδη δεν είχε τις αισθήσεις του. Ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας σήμερα περί ώρα 9:40 για πτώση ανήλικου παιδιού σε φρεάτιο με λίμματα εντός των εγκαταστάσεων του χαμόγελου του παιδιού. Η επέμβαση της υπηρεσίας μας ήταν άμεση. Το παιδάκι απεγκλωβίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά, δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του, και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κορίνθου. Το παιδί αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε και ο θάνατός του. Προανάκριση διενεργείται από την Διεύθυνση Αστυνομίας Κορίνθου, ενώ συγκλονισμένος δήλωσε ο πρόεδρος του οργανισμού, Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος στο άκουσμα της τραγικής είδησης έφτασε στην Κορινθία. Τα παιδιά ήταν στην τραπεζαρία για να προφυλαχτούν από το άδειασμα του Βόθρου που γινόταν από μια νταλίκα που είχε έρθει. Ο Βόθρος ήταν σε διαφορετικό σημείο. Το σημείο εκείνο που έπεσε το παιδί ήταν ένας τροφοδότης λόγω ανομοιογενούς εδάφους. Είναι ένας τροφοδότης με μια αντλία μέσα. Είχαν ανοίξει λοιπόν και τα δύο, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι με ενημέρωσαν. Και ξέφυγε ένα παιδάκι 3,5 χρονών από την προσοχή τους, έντονα έξω, άνοιξε την πόρτα και βγήκε. Και τρέχοντας να το προλάβουν να μην πάει στην ταλίκα και δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα, έφυγε από τις προσοχές, από ό,τι φαίνεται, το μωρούλι. Για το θάνατο του παιδιού η αστυνομία προχώρησε σε 5 συλλήψεις και συγκεκριμένα συνέλαβε την υπεύθυνη των εγκαταστάσεων, 2 γυναίκες συνοδούς των παιδιών, καθώς και τους 2 άνδρες που άδειαζαν εκείνη τη στιγμή τα λίμματα. Στις εγκαταστάσεις του χαμόγελου του παιδιού διαμένουν συνολικά 37 παιδιά από 3 έως 24 ετών, ενώ την ώρα του δυστυχήματος υπήρχαν 8 άτομα προσωπικό. Νέα σκληρή επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως της Γερμανίας εξαπέλυσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, λέγοντας ότι η Γηραιά Ήπειρος στρέφεται στη βαρβαρότητα και τον φασισμό. Την ίδια ώρα ο τουρκικός τύπος παρομοιάζει την Αγγέλα Μέρκελ με τον Χίτλερ.
Εξοργισμένος με την καγκελάριο Μέρκελ, ο τουρκικός τύπος με την εφημερίδα Αξάμ να της φορά μουστάκι, κυκλοφορώντας με τίτλο «Τα απομεινάρια του Χίτλερ» στο πρωτοσέλιδό της. Την ίδια ώρα, ο Μευλούτ Τσαβούσοχλου ρίχνει νέο λάδι στη φωτιά, με αφορμή όσα είπαν Μέρκελ και Σούλ στο debate για την Τουρκία και την ενταξιακή της πορεία, κατηγορώντας την Ευρώπη ότι στρέφεται στις αξίες μιας εποχής πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη βαρβαρότητα, το φασισμό, τη βία και τη μυσαλλοδοξία. Last night was about the elections in Germany or was about Turkey and Hungary. And the Erdogan's and Orban's name mentioned more than internal issues. This is the problem of some EU member states. And populism is very high. Από την πλευρά του πάντως, ο Μάρτιν Σούλτς επιμένει ότι η Τουρκία του Ερντογάν που στερείται δημοκρατίας δεν έχει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. So, wie die Türkei heute ist, die Türkei des Recep Tayyip Erdogan, nicht die Türkei der Demokraten, der 50% Menschen, die gegen ihn sind. Das sind unsere Freunde, das sind unsere Verbündete, aber diese Türkei. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί με προβληματισμό τις εξελίξεις στην Τουρκία, ομολογώντας ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις γίνονται όλο και πιο δύσκολες με τη στήριξη των ευρωπαϊκών θεσμών προς εκείνη να μην είναι δίχως όρια. We are very concerned with developments as they unfolding. Our support to Turkey is not unlimited. Εν μέσω κατακραυγής αφέθηκε εντωμεταξύ ελεύθερος ο ένας από τους δύο Γερμανούς που συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα και για πολιτικούς λόγους. Παράλληλα, μυστήριο επικρατεί για την τύχη του δεύτερου κρατούμενου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.